Να τις δοθούν οικονομικές ενισχύσεις ώστε να διαβιούν με αξιοπρέπεια, ζήτησαν οι συνταξιούχοι σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο εργατικό κέντρο της Πάτρας. Οι συνταξιούχοι σήμερα σε όλη τη χώρα, στις πρωτεύουσες των νομών, είμαστε στο δρόμο για να διεκδικήσουμε αυτά που μας απόμεναν, ελάχιστα μας απόμεναν, αλλά και να διεκδικήσουμε, να κρατήσουμε αυτά που μας απόμεναν και να διεκδικήσουμε όσα δικαιούμαστε. Και δικαιούμαστε πολλά, γιατί εμείς δουλέψαμε, εμείς στυλώσαμε τη χώρα μας, εμείς καράξαμε πλούτο, μας τον κλέψαμε και τώρα μας έχουν πετσοκομμένα τις συντάξεις. Υπάρχουν συναδελφοί μας που δεν μπορούν να πάρουν τα φαρμακά τους, άρα δεν ακολουθούν τη φαρμακευτική αγωγή. Υπάρχουν συνταξιούχοι συναδελφοί μας με κομμένο το ρεύμα κτλ. Κτλ. Δεν υπάρχει για μας άλλος δρόμος από το να κατεβούμε στον δρόμο να διεκδικήσουμε. Όσες φορές το κάναμε κερδίσαμε, και τώρα αλλά και παλιότερα, και σήμερα δηλαδή αυτό κάνουμε. Καλούμε τους συναδέρφους μας και σήμερα και κάθε μέρα και σε κάθε κινητοποίηση. Μεθαύριο την Παρασκευή στις 16 του μήνα ξανακατεβαίνουμε κάτω για τον αντιλαϊκό προϋπολογισμό. Κόβουν μέσα σε τούτο την αυτή που γίνεται με τα ζητήματα υγείας, με το... στην κατάσταση που βρίσκουν τα νοσοκομεία και με τον καινούριο προϋπολογισμό, αντί να δώσουν κονδύλια, κόβουν και άλλα. Δεν πάει αυτή η κατάσταση. Εκείνο που απαιτούν είναι η πολιτεία να ενσκύψει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Σήμερα, μία μέρα που ανήκει στους συνταξιούχους, η πρωτοβουλία μας που αριθμεί, δεν θα πω τη λέξη μέλη, αλλά συμμετέχοντες γύρω στους 80, και προσδοκούμε να οργανωθούμε, γιατί γι' αυτό παραμένει η πρωτοβουλία. Είμαστε και σε επαφή με την Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Συνταξιούχων. Θεωρούμε ότι πλέον όσοι φεύγουμε από την εργασία, και δεν αναφέρομαι μόνο στους εκπαιδευτικούς, η πολιτεία ουσιαστικά μας πετάει σαν στημένες λεμονόκουπες. Αργεί να δώσει τις συντάξεις, τις περικομμένες συντάξεις. Αργεί να δώσει τα εφάπαξ, τα επικουρικά, τα τζογάρι ήδη με νόμο στο χρηματιστήριο. Φορολογεί τα αναδρομικά γιατί καθυστερούν οι συντάξεις και δεύτερη φορά. Και φυσικά ετοιμάζουν και άλλα σχέδια. Και γι' αυτό, εκτός από το γεγονός ότι η σύνταξη, για να φύγει κάποιος στη σύνταξη στα όρια ηλικίας μεγαλώνει, θεωρούμε λοιπόν ότι δεν θα μείνουμε ως λεμονόκουπες.